χίλια τρακτέρ, κύριε Τζέλε, αυτή τη στιγμή. Μπορεί να γίνουν και περισσότερα. Νομίζω ότι ξεπεράσαμε τα χίλια μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, γιατί αυτά που έδωσε σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις ανάγκες που έχουμε και τα αιτήματα που έχουμε. Και οι συνάδελφοί μας σηκώθηκαν από τα χωριά και ήρθαν εδώ και αυξήθηκε και ο αριθμός των τρακτέρ. Εσείς αποφασίζετε αύριο για το τι θα κάνετε. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, κύριε Τζέλα, ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο? Είναι κλιμάκωση του αγώνα σίγουρα. Τώρα τη μορφή θα την αποφασίσουμε αύριο, που θα είναι τα μπλοκ από όλη την Ελλάδα στην Νίκαια, 12 η ώρα το μεσημέρι. Και εκεί όλοι μαζί θα αποφασίσουμε με ποιον τρόπο θα κλιμακώσουμε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος είναι και δίκαιος και πλέον πρέπει να λυθούν διαχρονικά προβλήματα που έχουμε σαν αγρότες. Πιστεύω ότι στο τραπέζι είναι και το κλείσιμο των δρόμων, αλλά και η κάθοδος στην Αθήνα με τρακτέρ. Μιλάτε για κλείσιμο των εθνικών οδών πια, δηλαδή για πολλές ώρες? Ναι, κοιτάξτε, μέχρι τώρα της εθνικής οδούς τις κλείνει, όπως είδατε κι εσείς, η αστυνομία. Η κυβέρνηση ουσιαστικά. Από εδώ και πέρα θα δούμε και πιθανό να κλείσουμε κι εμείς τον δρόμο, εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Αλλιώς μπορεί να αποφασίσετε να κατέβετε και από όλη την Ελλάδα πια, γιατί εδώ έχουμε τρακτέρ Καρδίτσα Φάρσαλα, σωστά? Ναι. Μπορεί να αποφασίσετε να κατέβετε όλοι στο κέντρο της Αθήνας? Βεβαίως, είναι και αυτό μέσα στα... Είχε γίνει το 17 τελευταία φορά. Το 16, όταν τότε επί κυβέρνησης Τσίπρα κερδίσαμε και το αφορολόγητο που πήραμε σαν αγρότες μετά από 40 μέρες, βέβαια, στα μπλόκα, 110 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είναι 45 με 50 τα μπλόκα σε όλη τη χώρα. 13 μέρες ήδη εδώ, συνεχίζουμε, ευελπιστούμε ο Πρωθυπουργός να δώσει λύσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Ορίστε, κύριε Παπαδάκη. Όλοι θεωρούν ότι τα αιτήματά σας είναι δίκαια και πολύ περισσότερο των Θεσσαλών αγροτών. Αλλά είναι και το θέμα της ακρίβειας, γιατί από τη μία πλευρά εσείς μιλάτε για αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά πουλάτε φθηνά. Και υπάρχει μια αλυσίδα μέχρι να φτάσει σε αυτόν ο οποίος θα πουλήσει σε μένα και σε αυτούς που μας παρακολουθούν ακριβά. Εάν εφαρμοστούν αυτά τα οποία ζητάτε, θα επηρεάσει και την ακρίβεια? Κοιτάξτε, βεβαίως θα την επηρεάσει την ακρίβεια, αλλά αυτό από μόνο του σίγουρα δεν την επηρεάζει. Εμείς αυτό τον αγώνα που κάνουμε είναι και ακριβώς για να μπορεί και ο κόσμος, όλοι μας δηλαδή, σαν καταναλωτές, να έχουμε φθηνά και υγιεινά ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Το οποίο όμως αυτό είναι θέμα πολιτικής. Ένας από τους λόγους ο οποίος θα μειώσει τις τιμές σίγουρα είναι και το κόστος παραγωγής που λέμε εμείς. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να σταματήσει η αισχροκέρδεια. Και πρέπει η πολιτεία, η κυβέρνηση... Αυτό πολύ καιρό δεν το λέμε, κύριε Τζέλα, πολλά χρόνια. Δηλαδή εδώ ακούμε για προϊόντα, μου το λέγατε νωρίτερα, που μπορεί να φεύγουν από τον παραγωγό μερικά λεπτά και να καταλήγουμε να τα παίρνουμε εμείς 3 και 3,5 ευρώ. Στο ενδιάμεσο κάτι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Αυτοί που σκροκερδούν. Το σίγουρο είναι ότι εμείς οι αγρότες δεν μπορούμε να ζήσουμε... Και σαν καταναλωτές δεν μπορούμε να γευτούμε όλοι μας αυτά τα προϊόντα. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να αλλάξει τακτική. Δηλαδή λέγαμε από το χωράφι στο ράφι. Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το ράφι για να καταλήξουμε στο χωράφι. Και να δούμε αυτή τη διαδρομή. Γιατί η διαδρομή από το χωράφι στο ράφι απέτυχε, Μαρία. Ίσως λοιπόν αν ξεκινήσουμε από το ράφι και να λέμε, για στάσου, πόσο αγόρασες εσύ που έχεις το μαγαζί και μου το πουλάς, τόσο. Από ποιον τον αγόρασες? Από τον τάδε. Ο τάδε από ποιον? Από τον μεταποιητή. Ο μεταποιητής από ποιον? Από τον χοντρέμπορο. Ο χοντρέμπορος από ποιον? Από τον παραγωγό. Για να δούμε την απόκληση και δούμε την αλυσίδα των τιμών. Και πώς πραγματικά μια τιμή ενός προϊόντος με λίγα λεπτά, όπως μας λέτε, καταλήγει σε εμάς, Μαρία, όπως πολύ σωστά είπες, 2, 2,5 και 3 ευρώ. Θυμάσαι που λέγαμε, Γιώργο, το παράδειγμα με τον Αρακά? Τα 40 λεπτά πώς γίνονται 3,80. Τα 3,40, κύριε Τζέλα, πού πηγαίνουν και σε ποιο θα το μάθουν ποτέ? Πάνω στις δικές μας τσέπες δεν πάνε. Εγώ αυτό είναι το αίτημα που έχουμε, κύριε Παπαδάκη, όμως. Δηλαδή, όταν λέμε ότι θέλουμε τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και συγγνώμη να μας αφήνουν και εμάς ένα ποσοστό για να ζήσουμε, τότε σίγουρα αυτό θα παίξει ρόλο στη μείωση των τιμών, γιατί θα ξέρει ο κόσμος πόσο πουλάει ο αγρότης. Γι' αυτό λέτε, κύριε Τζέλα, ότι έχετε μαζί σας φέτος και την κοινωνία και τον κόσμο, γιατί αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Σίγουρα, αλλά φέτος ειδικά, όντως όλη η κοινωνία είναι μαζί μας, γιατί γνωρίζει όλη η κοινωνία ότι αν
με την ακρίβεια που υπάρχει και πηγαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέποντας το γάλα να φεύγει, ξέρω εγώ, 90 λεπτά το γίδινο και να φτάνει 2,80, καταλαβαίνει ότι ούτε ο κτηνοτρόφος βγάζει χρήματα και συγχρόνως και εμείς σαν καταναλωτές δεν μπορούμε να το πάρουμε. Γι' αυτό επηρεάζει, Γιώργο, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, και τα παιδιά εκείνα, γιατί έχουμε και νέα παιδιά εδώ, τα οποία ήταν επιλογή τους να γυρίσουν στα χωράφια. Πολύ σημαντικό και αυτό, να Μαρία. Αυτή τη δουλειά. Ελάτε πολύ να σημαντικό δουλειά, αυτό που λες. Ελάτε. Μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Ελάτε πιο κοντά. Γιατί αν εγκαταλείψουν αυτοί οι άνθρωποι τι στην ελληνική περιφέρεια, θα καταλήξουν καρσόνια στην Αθήνα, όπως λέμε. Δεν να δικαιωθούν. Από πού έφυγαν, έτσι, για να πάνε. Ποτέ καμία κυβέρνηση δεν ήταν κοντά στον αγρότη 100%, γι' αυτό και βγαίνουμε και ξαναβγαίνουμε και ξαναβγαίνουμε. Γιατί ποτέ τα αιτήματα δεν έχουν ικανοποιηθεί πραγματικά. Εδώ ο φίλος μας έχει τρία παιδιά. Για παράδειγμα, πολύ νέος σε ηλικία, αλλά έχει τρία παιδιά. Και πια μιλούν για ζήτημα επιβίωσης και των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους. Γιατί, κύριε Τζέλ, αυτός είναι ο υπαρκτός κίνδυνος. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι να φύγουν και να πάνε στις μεγάλες πόλεις πια. Έτσι ακριβώς. Απλά εμείς πλέον εδώ και σαν Θεσσαλία. Πλέον είναι πολύ ορατός ο κίνδυνος μέσα σε 2-3 χρόνια να ερημώσει όλη η Θεσσαλία και τα νέα τα παιδιά να φύγουν. Εάν η κυβέρνηση μετά τις καταστροφές που πάθαμε το Σεπτέμβριο δεν ρίξει χρήμα και δεν δώσει τα εχέγγυα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις δουλειές μας, θα ερημώσει όλη η Θεσσαλία. Μία κουβέντα και για το βαμβάκι που μου λέγατε πριν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σταματήσει αυτή η στάση της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες, η οποία είναι απαξιωτική. Μας είπαν υποκινούμενους, μετά μας είπαν ποιος ξέρει τι, και τώρα τελευταίο ο κύριος Πρωθυπουργός, και πρέπει να το πάρει πίσω αυτό, να κάνει αυτό το τηλεπανηγυράκι, θα πω εγώ. Μίλησε προχτές για πόσα εκατομμύρια πάλι στο πετρέλαιο. 82 εκατομμύρια. Ακούν στα αστικά κέντρα, θα πάρουν πάλι οι αγρότες 82 εκατομμύρια. Αυτό να ξέρετε ότι στο βαμπάκι είναι 3 ευρώ στο στρέμμα. Τα έξοδα σε πετρέλαιο μόνο στο βαμπάκι ξεπερνούν τα 20. Άρα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Θα πρέπει αυτή η πολιτική και η στάση από τη μεριά της κυβέρνησης να σταματήσει εδώ και τώρα. Εμείς έχουμε ζητήσει συνάντηση με κυβερνητικό κλιμάκιο και με τον κύριο Πρωθυπουργό και να το λύσουμε το ζήτημα. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Και να το λύσουμε το ζήτημα αυτό εμείς με εμάς τους αγρότες, όχι με τους παρατρεχάμενους που θέλει. Ακούμε για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε για τις επόμενες μέρες. Κοιτάξτε, για να γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα πρέπει η κυβέρνηση να έχει όντως στο μυαλό της να λύσει κάποια προβλήματα. Διαφορετικά δεν έχει κάτι να δώσει, δηλαδή. Μα άμα δεν έχει να δώσει, να πάμε εκεί να κάνουμε τι. Να πάμε να πιούμε καφέ ή να βγάλουμε φωτογραφία. Δεν νομίζω ότι. Τσάι και συμπάθεια δεν γίνονται αυτά. Αυτό που θα γίνει η συνάντηση όταν πρέπει και όταν η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ικανοποιήσει σε ένα βαθμό τα αιτήματα που έχουμε, και τότε βεβαίως θα γίνει συνάντηση και πρέπει να γίνει συνάντηση. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα. Μόνο για εσάς τους δημοσιογράφους πιστεύω θα έχετε δουλειά, αλλά για εμάς τους αγρότες θα πρέπει να βγουν κάποια αποτελέσματα. Για να ακούγονται τα αιτήματά σας, κύριε Τζέλε. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Εκεί βλέπω σήμερα. Γι' αυτό φυσικά, και η Μαρία είναι βλέπω εκεί. Βλέπω δύο κλούβες στον ΜΑΤ που είναι εδώ στον κόμβο. Από τις πρώτες ημέρες πάντως δεν βλέπουμε να έχουμε ξανά επεισόδια ή εντάσεις, είναι έτσι? Κοιτάξτε, από τις από αυτά που έγιναν. Όχι, δεν έχουμε τώρα, αλλά αυτό ήταν πρωτοφανές, να δεχθούμε επίθεση, γιατί μας κάνανε επίθεση τρεις δημιουργίες των ΜΑΤ σε αγρότες με παιδιά επάνω στο δρόμο, άοπλους, πνιγμένους, που βγήκαμε έξω να διεκδικήσουμε τη ζωή μας και στείλανε δημιουργίες και μας κάνανε επίθεση.